Θυμάμαι, παίρνω τον Γιάννη, του λέω: Γιάννη, βρες μου κοπέλα που ξέρει να χορεύει με φωτιές. Το επόμενο dance challenge θα είναι με φωτιά. Το πρώτο challenge του 2024 ήθελα να ήταν κάτι ακραίο. Αφού είναι μια πολύ αγαπημένη σας σειρά, ήθελα να είναι το πρώτο επεισόδιο που να θέσει τον πύχη κάπου περίπου εδώ. Ψάχναμε απελπισμένα να βρούμε σχολή η οποία να μπορέσει να μας αφήσει να κάνουμε αυτό που θέλω να κάνω σήμερα. Δεν μας έλεγε κανένας ναι, ήταν όλα είναι λίγο επικίνδυνο, είναι λίγο ακραίο. Μα εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη και τα σχετικά. Οπότε καταλήξαμε εκεί που φοβόμουνα. Στο Get Up Studio. Θα πάρεις φωτιά! Νιώθω, θέλω να μάθω να χορεύω με φωτιές. Α, επειδή ήδη ξέρεις να χορεύεις και ξέρω ότι ξέρεις να χορεύεις πολύ καλά, δεν θα είναι δύσκολο. Πες μου, είτε αντρικό είτε γυναικείο, δύο ονόματα που σου αρέσουν πάρα πολύ. Σε μου αρέσει πολύ το Δημήτρης. Ναι. Και το Δανάη, που είναι η βαφτιστήρα μου. Τέλεια. Λοιπόν, Άγγελε, εδώ είναι ο Δημήτρης και η Δανάη. Α, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δανάη. Ο λόγος που σου είπα να δώσεις όνομα εδώ στα προπ μας είναι γιατί πρέπει να τα προσέχεις τόσο πολύ σαν να είναι δύο πλάσματα που πραγματικά γνωρίζεις και νοιάζεσαι. Καλά, είναι βαρύ αυτό. Πού να το δεις όταν ανάβει. Το θεωρήσα πάρα πολύ cool να χορέψω με φωτιές. Ήθελα να νιώσω λίγο τον κίνδυνο. Δεν ξέρω, είχαμε πάει σε ένα κλαμπ και είχα δει κάτι κοπέλες που χορεύαμε φωτιές και θυμάμαι, παίρνω τον Γιάννη, του λέω «Γιάννη, βρες μου κοπέλα που ξέρει να χορεύει με φωτιές». Το επόμενο dance challenge θα είναι με φωτιά. Σου πάει, ε. Τι ύψος έχεις? 1,87. Κι εγώ. Τα χέρια στην ανάταση. Ξεκινάμε με το πιο απλό. Τα απλά οχτάρια στις φωτιές που δουλεύονται κατά βάση με τον καρπό. Όσο πιο πολύ γυρνάς τον καρπό σου... Θέλω να δεις ότι είμαι γεννημένος, παιδί φωτιά. Είμαι σίγουρη, μα το βλέπω. Θέλω σε αυτό που κάνεις να δώσεις δύο πράγματα. Λίγο περισσότερη ταχύτητα, μπράβο, και λίγο τώρα περισσότερο πάθος. Αυτό μην με ρωτάς πώς θα γίνει. Αυτό είναι it's up to you. Τον Δημήτρη πρόσεχε. Ένιωσα συγκίνηση, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Γενικά όταν δίνω τα προπ σε άτομα που δεν έχουν εμπειρία και τα βλέπω να κρατάνε και να νιώθουν την αδρεναλίνη που ένιωθα και εγώ την πρώτη φορά που έφτιασα φωτιές στα χέρια μου, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Του Άγγελου του πάει απίστευτα και ελπίζω να το συνεχίσει. Κοίτα τώρα ποιο είναι το κόλπο και το μυστικό. Όσο οι φωτιές είναι κάτω, ξέρεις ποια είναι η τάση της φωτιάς. Πάνω. Μπράβο. Άρα τώρα τι κάνεις? Καίγεσαι. Σιγά θα έρθει μέχρι εδώ. Θες να την ανάψουμε, να δούμε. Ακού να δεις, αυτό θα ζεσταθεί και θα ζεσταθεί στο χέρι μου. Οπότε η φωτιά μας πρέπει να κοιτάει πάντα πάνω. Τέλειο. Έχεις ποτέ ατύχημα εν ώρα εργασία? Καλά. Χορεύω σε ένα μπαλκόνι στη Μύκονο και από κάτω είναι ο εργοδότης, αυτός που έχει το μαγαζί. Και εγώ χορεύω πάνω και μου πέφτει την ώρα που είχα φωτιές η τρέσα. Και κρέμεται στο μπαλκόνι πάνω από το κεφάλι του. Ο λόγος που γενικότερα κινούμε πολύ και με ρώτησες πριν τι είναι αυτά που κάνεις και είναι γιατί καλός ή κακός είναι ένα προπ, αλλά η βάση μας είναι χορευτική. Τέλειο. Σπάει καρπό, σπάει καρπό. Τέλειο, τέλειο. Θέλω να το κάνεις με πολύ χάρη, εγώ με σαν την αχαριστία. Θέλω να πάρεις, να κάνεις το ίδιο πράγμα και με τα δύο, να αλλάξ. Χωρίς να χτυπήσω. Χωρίς να... Αυτό ήταν ρητορικό η ερώτηση. Πώς? Ελαφρώς λυγισμένα χέρια καλύτερα για να έχεις μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ποια πήρα φωτιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Μπράβο ρε Άγγελε! Γεια. Εντάξει τώρα. Αν αυτό ήταν αναμένο, καταλαβαίνεις. Θα είχα πάθει έγκαυμα. Λέντωση στο στήθος, τέλειο. Κάνε και ένα ωραίο καμπρέτσι στο πλάι, να σε δουν. Ναι. Όχι, Άγγελε, στο! Μείνε εκεί που είσαι. Πήρα φωτιά. Αλλά έχω γίνει μαύρος. Σαπούνι και φεύγει.
Εγώ έχω καεί ολόκληρη. Το άλλο ότι είχα κάψει την τρέσα με τη φωτιά, το έχω πάθει και αυτό και εκείνη τη στιγμή είχα το ένα πρόπιστο ένα χέρι. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν πολύ σκέφτηκα. Λέω τώρα θα καεί το χέρι, δεν θα καεί, βάλε σβήσε. Και κάνω έτσι και βγάζω την τρέσα, την πετάω κάτω και μήπως θα ήθελες, λέω εγώ τώρα, μήπως θα ήθελες να τα ανάψουμε για να καταλάβεις τη διαφορά. Παναγία μου, η σχολή μου θα καεί. Εγώ πιστεύω ότι το έχεις. Έλα, βάζω τα φωτιά. Να τα βάλω. Ναι. Ρίξω το κορμί μου σπίρτο. Πάμε. Αυτό τι είναι, αυτό πολύ είναι παραφίνι που τα βουτάμε λίγο στην προκειμένη φάση για να μην κάψουμε εδώ όλο το στούντιο. Δεν πιστεύω να φοβάσαι. Όχι, ρε. Για να δούμε, Άγγελε, τι έμαθες. Το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν να ζωχαρώ με τις φωτιές ήταν να μην πάρουν φωτιά οι κουρτίνες, να γίνουν όλα πουρλότο. Okay, δεν νιώθω confident. 1, 2, πρόσεχε. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Πιο δυνατό. Μου αρέσει που έχεις και το ίδιο. Τέλειο! Τώρα το αφήνεις κάτω. Έτσι, μπράβο. Και πιάνεις αυτό, δεν τελείωσες. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Να πω ένα αυστηρό 12. Τέλεια. Τι εννοείς. Είμαι ωριακά, είμαι έτοιμος να χορέψω με φωτιές. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ εύκολο σχέση με αυτά που κάνω. Εσείς πώς νομίζετε τα πήγα, γράψτε μου στα σχόλια. Πώς είμαι ο βασιλιάς της φωτιάς. Είσαι ο βασιλιάς της φλόγας, θα πω εγώ. Εγώ το ξέρα. Τώρα, εγώ το έμαθα. Ζεστάθηκα, φύγε από δίπλα μου, ζεσταίνομαι. Ναι. Τώρα όμως ξέρεις τι έχει. Τι έχει. Μπροστά. Ναι. Αλλαγή. Και αλλαγή. Θα κάνεις boom, boom. Άρα κάνουμε 1, ναι. And 2, ναι. Row 3 κεφάλι, ναι. 4, drop down στο δεξί, ου. 5, 6. Okay. Μήπως ήρθα στο κανάλι σου τελικά μετά από όλα αυτά. Τι σκέφτεσαι, θέλω να μου πεις την ώρα που κρατάς τις φωτιές, αλήθεια. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι πολλά έντονα συναισθήματα. Σίγουρα νιώθω πάρα πολύ πάθος, δεν ξέρω πώς το συνδυάζω έτσι. Το είδα. Νιώθω ότι μένω με τη φωτιά. Φαίνεται άλλωστε. Επειδή κρατάς τη φωτιά, πρέπει να έχεις πιο πολύ πάθος από τη φωτιά. Αλλιώς σε. Ναι, it για να μην σε κρύψει. Ναι. Για να μην σε κρύψει. Ακριβώς. Λέω θα δω τον Άγγελο από κοντά. Λέω δεν το πιστεύω, παιδιά μου έστειλε. Εντάξει, παιδιά δεν μου στείλε ο Άγγελος, να τα λέμε αυτό, μου στείλε ο Γιάννης. Αλλά γιατί προφανώς οι μεγάλες περσόνες δεν μιλάνε κατηδίαν. Με εμάς τα ταπεινά χαμομηλάκια με μια φλόγα. Αλλά χάρηκα τόσο πολύ. Χάρηκα πολύ. Λέω δεν το πιστεύω ότι μου έστειλε. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ στο είπα και off camera. Όχι επειδή κάλεσες προσωπικά εμένα, απλά επειδή έδωσες στα παιδιά και όλους όσους ακολουθούν και σε αγαπάνε την ευκαιρία να γνωρίσουν κάτι τόσο ενδιαφέρον, το οποίο είναι γνωστό παρά έξω. Στην Ελλάδα όμως τώρα έχει αρχίσει να γεννιέται. Εγώ θα πω ότι είναι underrated στην Ελλάδα. Και παιδιά, πραγματικά, εγώ θα έλεγα σε όλους να το δοκιμάσετε όπως το τόλμησε και ο Άγγελος. Και τελικά είδατε τίποτα δεν έπαθε. Όχι ότι θα σ' άφηνα να πάθεις κάτι. Το ξέρω. Κάτω στο description μπορείτε να βρείτε όλα τα social media της Ραφαέλα. Να στείλετε μήνυμα. Σε είδα από τον Άγγελο και θέλω να γίνω φλογούμενο όντως. Ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Θα καταλάβει. Θα καταλάβει. Να μου θυμίσεις εδώ πέρα τη διεύθυνση. Ηλυσίων 8, ζωγράφου. Γιατί είναι απαραίτητο να δείτε τον Άγγελο από κοντά. Εγώ τον είδα σήμερα από κοντά και έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσει η ενέργειά του, παιδιά. Ελάτε να σας φτιάξει τη μέρα. Αυτό ήταν το βίντεο με το μάθημα με τις φωτιές. Αν σου άρεσε, κάνε like, comment, subscribe και μην ξεχνάς ποτέ το καμπανελί και γράψε μου τι θα ήθελες να δω το επόμενο dance challenge. Φιλάκια!